Και εδώ βλέπουμε και ένα πλάνο την οικία του φίλου μας του Γιάννη. Επαναλαμβάνω, στα Λευκάδια της Νάουσας. Και ακριβώς δίπλα είναι και τα Κουμασιά. Που θα κάνουμε αυτό το χαβά. Μεσημεράκι, να και... Γεια σου ρε Γιάννο! Γεια σου Παναγιώτη! Θέλουν τα παιδιά να έρθουν. Ναι, ναι, εντάξει, χαλαρά όλα. Έτσι, έτσι θα κάνουμε ένα χαβαδάκι με κάτι φιλαράκια. Επαναλαμβάνω, το έχω πει τόσες φορές σήμερα, τις 24 του Δεκέμβρη, παραμονή Χριστουγέννων, εδώ στην Νάουσα, στα Λευκάδια. Έρχονται και τα παιδιά και επαναλάβουμε και θέση. Θα μας κάνει ένα μεγάλο χαβά. Δεν ξέρω τώρα, 80-100, κάπου εκεί περιστέρια. Μπαμ, με μία. Να και ο Πικυλίδης. Γεια σου ρε Γιώργα ρε! Γεια σου Παγιώτη. Πικυλίδης. Ήρθαμε να δούμε εδώ την κορυφή, το φίλο μας τον Γιαννάκη. Ναι, 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 ναι. Και έρχονται και άλλοι. Κλείνω και εγώ και πάω τώρα να λάβω μέρος σε άλλο σημείο. Όχι από εδώ, γιατί έχω τα καλώδια. Ναι. Αφού λοιπόν απογευμάκιασε, εδώ στα Λευκάδια, στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Τζίβα, θα δούμε ένα χαβά απογευματινό. Τις 24 του Δεκέμβρη, το 2023, που σημαίνει παραμονή Χριστουγέννων. Είναι όλα έτοιμα και περιμένει το μήνυμά μου, ναι, ο Γιάννης. Θα μας πετάξει ένα χαβά, θα κάνει ένα χαβά 100 περιστέρια. 100 περιστέρια στον Άρα, ναι. Εδώ λοιπόν, στο Γιάννη το Τζίβα, το γνωστό. Είμαστε λίγο στην αναμονή. Γιώργο Πικυλίδη! Πες του να ξεκινήσει του Γιάννη, ναι! Θα δούμε τώρα μια ωραία πεταξιά, ένα ωραίο χαβά. Ντάλα μεσημεριού, βέβαια στην καρδιά του χειμώνα, έτσι, που σημαίνει απογευματάκι. Είναι γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, ας πούμε. Μεσημέρι θα το πούμε, αλλά είναι απόγευμα, τις 5 νυχτώνει. Επαναλαμβάνω, στο φίλο μας τον Γιάννη, τον Τζίβα εδώ στα Λευκάδια, και θα δούμε ένα υπέροχο χαβά, με 100 βούτες, ναι. Έχουμε και πολλά σπρουδερά μέσα, τα μισά είναι σπρουδερά. Γαλανό ουρανό. Και θέλω να πιστεύω θα γίνει ένας χαβάς πολύ καλός. Πιστεύω ότι θα γράψει κιόλας, ναι. Ναι, ναι. Έχει πάρει το μήνυμά μου, ακούω τις πόρτες να χτυπάνε. Να, εκεί στο βάθος, λέει, βγαίνουν τώρα, τα βλέπετε. Τώρα μπορεί να βάλει από 2 κουμάσια, από 3, δεν ξέρω. Πάντως 100 περιστέρια θα είναι στον αέρα. Να, έκλεισε και την άλλη πόρτα. Προφανώς θα έχει έξω τώρα. Ναι, ναι, κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ μια εικόνα. Κοιτάξτε ρε μια εικόνα, εικονάρα ρε. Μαγεία, μαγεία, ναι. Έχει πολλά ασπροπάρδαλα μέσα. Τώρα με έχουν περάσει πάνω από το κεφάλι μου, ναι. Και εσείς οι τυχεροί που τα βλέπετε εκεί στην τηλεόραση. Από αυτό καλύτερο δεν είναι, άσχετε τηλεόραση. Ωραία, ωραία πράγματα. Έχουμε και τον γείτονα εδώ που με άφησε και μπήκα στο χωράφι του. Πω, λέω κάτι του λούπες. Κρεμαστά, όρθια, ψηλά φτερά. Να τα παιδιά, αυτά είναι. Αυτά τα σουλούπια είναι που λείπουνε. Λείπουν αυτά. Ακουμπάνε μύτες, κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε. Σόλο, σόλο, σόλο. Μπράβο ρε Γιάννα ρε, μπράβο, μπράβο, έτσι. Έτσι να υπάρχουν αυτοί οι περιστεράδες να μας δείχνουν τέτοια περιστέρια, να γουστάρε μου, ρε. Ωραία τα ασπράκια του τι κάνουν σήμερα στη Γαλανάδα. Είπαμε, είναι η τιμητική του σήμερα, είναι η μέρα τους. Και πάμε και λίγο έτσι στα πιο πλαϊνά, πω κάτι σουλούπια. Άλλο σουλούπι τέτοιο. Μην νομίζετε ότι τα σταχτιά είναι λίγα. Λοιπόν, τώρα ανοίγω εδώ πάλι ευρυγόνιο, κοιτάξτε τι γίνεται. Μικρά θα τα βλέπετε, σούπερ θεαματικά περιστέρια, όλο τον ουρανό. Και όταν πηγαίνω κοντά τους, βλέπουμε και το χαβά τους. Βλέπουμε και τα φτερά τους. Τρεμουλιαστά, ακίνητα, όρθια περιστέρια. Ποιος μου... Βιντεάκι να τα δούμε.
Παιδιά είναι πάρα πολύ καλός, έτσι δεν... Έχω χάσει τα λόγια μου. Αφού με έχει κομπλάρει και εμένα αυτή τη στιγμή. Μπράβο ρε Γιαννάκο, έτσι. Τολμώ να πω ότι είναι περιστέρια είδος εξαφάνιση. Ναι, αυτά τα πολύ θεαματικά τα περιστέρια, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια έχουν ψιλοχαθεί. Όπου και να πάω, όπου και να κατέβω τώρα τη μηχανή, βλέπετε τέτοια πράγματα, ναι. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Τέλειος. Εκεί στο βάθος τώρα. Είμαστε σε ένα χωριό το και έχουν και έργα εδώ, έτσι κάνουν και, πώς το λένε, αγροτοδουλειές. Και χτυπάνε, ναι. Για πάμε πάλι μία τώρα πάνω. Σε λίγο δούλευε ένας, πριν λίγο δούλευε ένα πριόνι. Λοιπόν, πλήρη άπνοια, πλήρη, δεν κουνάει φύλλο. Όταν λέμε δεν κουνάει φύλλο, φύλλο, έτσι. Έχει και ένα μαύρο μέσα. Τώρα το είδα το μαύρο. Βέβαια, σε λίγο θα τα χάσουμε κιόλας, γιατί θα βλέπουμε στίγματα. Και μ' αρέσει που όσο και να ανεβαίνουν δεν χαλάει το τέμπο, όχι. Κάτσε να αφήσω λίγο το zoom. Ναι, ναι, φύγανε. Και να ορμήσω εδώ σε ένα άλλο άσπρο. Όπω μια τουλούπα. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Έχει σηκώσει το μπίχι της δυσκολίας στο πιο ψηλό σημείο. Πραγματικά. Δεν είναι εύκολο να σηκώσεις 100 σούπερ θεαματικά περιστέρια και να στηθούν πάνω και να πάνε για κάρφωμα. Μου είπε θα τα καρφώσω, μου λέει μπανάνι θα τα καρφώσω. Πολλά περιστέρια. Όπου και να κοιτάξω τώρα και να φύγω, κάτσε να μαζευτώ πίσω. Εδώ σε άλλο σημείο τώρα ορμάω, εδώ έχει άλλα. Να και τα σταχτιά του και αυτά είναι τέτοια, σε αυτό το στυλ έτσι. Τώρα αυτό καραμπέρι είναι, τζιν είναι και του βαράει όλιο στα φτερά, δεν ξέρω. Έχει γεμίσει ο ουρανός περιστέρια, πραγματικά, στην κυριολεξία. Γέμισε ο ουρανός περιστέρια. Το μαύρο πάλι χτυπάει, είναι συμπαδούρα. Μπράβο ρε Γιαννάκο, μπράβο. Πάλι θα κατέβω, να κοιτάξω με το μάτι μου. Α, να, έχει και εδώ. Ναι, έχει και εδώ. Θα τα ρίξεις. Ναι, έλα. Έρχομαι, ναι, μέχρι να πάω εκεί θα τα γκρεμίσω. Αλλά θέλω να πάω να πιάσω τη βαζούρα από κάτω. Λοιπόν, παιδιά, τα αφήνω και τρέχω να κοιτάξετε, είμαι εδώ. Γεια σου, μπαρμπά, που μας άφησε. Γελάει. Και πάω εκεί στο Γιάννη. Γύρω-γύρω θα περάσει το χωράφι. Κάτσε να πάω τρέχοντας. Έλα να μ' ανοίξει, μπαρμπά, γρήγορα. Όπα, θα μου την πέσει ο κόκορας τώρα. Κοίτα να δεις τι έγινε. Θα έχουμε άλλα. Το κάνω live και αυτό. Όπα. Έλα, κλείσατε το πορτόνι γιατί πρέπει να πάω και θα γκρεμίσει τώρα, εντάξει. Τρέχα γρήγορα να μου ανοίξει την πόρτα. Όπω τι του έκανα του ανθρώπου. Να προλάβουμε το πεσό, εντάξει. Τώρα τρέχω κι εγώ. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Άσε καλά. Θα πάω τώρα μέσα. Έρχομαι, Γιάννη. Πω τρέξουμε που έχω βάλει. Ούτε εκατοστάρις να ήμουνα. Πάμε Γιάννη. Πάμε για επιστροφή. Έχει μπει ο Σανάς, τα κυνηγάει πάνω. Τα πρόλαβα ευτυχώς. Το χτύπησε το Σαΐν, ναι. Τέρμα ζούμε εδώ. Τίποτα αυτά εκεί. Τα φτερά εκεί, φτερά. Εκατό λέω περιστέρια. Έλα και το χειροκρότημα τώρα που ήρθανε έτσι να ακουστάρουμε. Αυτή λίγο στη γεια σου ρε μπακάλι. Σκίζει εδώ η περιοχή σου, σκίζει τέρμα. Είσαστε άρχοντες εδώ, αρχηγοί.
Αυτά εδώ είναι παιδιά, αυτό θα είναι ο Χαβάς, ο Σούπερ Χαβάς. Θα τα κάνουμε ένα πλάνο έτσι τώρα που είναι ωραία λαχανιασμένα και μετά θα πάμε και μέσα. Πάμε για φαγητό. Φοβερά, φοβερά. Μπράβο, μπράβο στο Γιάννη ακόμα μια φορά. Εδώ αυτή ήταν η ομαδάρα. Αυτά ήταν τα super top που είδατε πριν. Μπήκε και ο Σαϊνάς, τα κυνήγησε. Πρέπει να άσκησε κανένα δυο, δεν ξέρω αν πήρε κιόλας. Αυτά ήταν τα άσπρα. Και τα σουλούπια, και τα σουλούπια ήταν. Τα σταχτιά δεν ήταν λίγα, απλά δεν είναι η μέρα τους. Λόγω ουρανού. Αλλά και εκείνα κάτι καραμπέρια που τράβηξα ήταν τούμπανα τελείως. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο, μπράβο. Και τι να λέμε τώρα, ε. Είχε και πάλι μέσα. Είπαμε, ήταν 100 διάφορα, αλλά πιο πολύ ασπρουδερά. Εγώ του είπα, Γιάννη, ξεδιάλεξε, έχει και άλλα έτσι, πάρα πολλά αυτά, είναι, τίποτα δεν είναι. Του λέω, ξεδιάλεξε όσο μπορείς τα ασπρουδερά, έχουμε γαλανάδα και να δείξουμε στον κόσμο να, και εσύ να γουστάρεις και ο κόσμος. Μπήκε όμως ο Σαΐνης και του τα έκανε μαντάρα πάνω σε κάποια φάση και τα τραβήξαμε λίγο πιο νωρίς. Τα πουλιά είχαν βγει κανονικά. Είχαν βγει για τα καλά. Απλά ήθελα να τα σβήσει, να μην φαίνεται τίποτα. Λοιπόν. Και θα τα βάλει τώρα και μέσα να τα δούμε και λίγο μέσα. Βάζει τώρα μέσα. Ωραία, ωραία είναι. Πολύ ωραία. Περιστερούκλες. Τώρα θα ορμήσω κι εγώ να τα δείτε και μέσα στα ράφια τους. Άστο, εντάξει, δεν πειράζει. Πάω σιγά σιγά. Βλέπετε τώρα αυτά τα κουμάσια είναι γεμάτα. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις μια ομάδα να ξεζουμίσεις. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Εντάξει, και ο Γιάννης ασχολείται υπερβολικά, παιδιά, με τα περιστέρια. Αλλιώς δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτά που είδατε πριν δεν είναι τυχαία. Γι' αυτό έχει ανεβάσει και τον πύχη τόσο ψηλά. Σας το είπα και πριν, σας το λέω και τώρα. Δεν μπορείς να σηκώσεις 100 θεαματικά από κάτω έτσι. Εύκολα. Τώρα όταν λέω εύκολα, θεαματικά μάλλον, με τέτοια φτερά, έτσι. Ήτανε σούπερ, σούπερ. Ειδικά κάποια πλάνα που τράβηξα κοντινά και εγώ ξέφυγα. Σας είπα ότι δεν βρίσκεις εύκολα τέτοια. Εντάξει, έχουν και άλλοι περιστέρια πανελλαδικά, μην τρελαθούμε, έτσι. Που είναι έτσι πολύ θεαματικά. Αλλά εδώ δεν ξέρω, ήταν και ο καιρός, η γαλανάδα και εντυπωσιάστηκα κι εγώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα βλέπετε και στα ραφάκια τους. Όλοι αυτοί ήταν πρωταγωνιστές. Το Πεσό ήταν, το είδατε. Δεν υπάρχουν λόγια να σας πω για το Πεσό. Η εικόνα μίλησε μόνη της. Τα πουλιά βάλανε με τη μία και ήρθανε σφαίρες. Και ακουστήκανε οι πρέσες τους. Και πολύ γρήγορα έρθανε και ευθύβολα. Να και μια κουκλίτσα εδώ πέρα. Με την καρφιτσούλα αυτή ασπρόκολη. Ελτσιντέλα είναι, έχει και ένα τελάκι μαύρο, ναι. Ψηλά ποδάρια, ε. Γάλα από κάτω, άσπρη. Άκροχη. Λοιπόν. Είναι πολλά. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Και είναι όλα ίδια. Κάθε ράτσα είναι καρμπών. Το κουμάσι. Θα το τραβάω, μου αρέσει να τραβάω και αυτό, βλέπετε. Με τις καρούλες τους, Κυριλέ. Νοικοκύρης, Μερακλής. Μπράβο ρε Γιαννάκο. Όπου σε φρυδίασα τώρα. Σε φρυδίασα, έτσι μου αρέσει το αυθόρμητο μένα. Λέω είμαι από πίσω του και δεν με σιγά μου την κλείτωνες. Τίποτα, δεν χρειάζεται να πω. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Νομίζω ότι η εικόνα μίλησε μόνη της, η ταινία που τράβηξα μίλησε μόνη της. Εγώ τελειώνω. Πες και εσύ έτσι δύο λόγια στον κόσμο. Καταρχήν, καλώς ήρθες. Καλές γιορτές να έχεις εσύ και η οικογένειά σου. Καλές γιορτές σε όλους τους φίλους χομπίστες. Υγεία πάνω απ' όλα, θα προσέχουν τώρα τις γιορτές όλοι, λίγο τα τσούζουμε, τα πίνουμε. Τα περιστέρια είναι ένα χόμπι το οποίο μας ευχαριστεί, μας ηρεμεί, αλλά προσέχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Έγινε. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο.
Πάντα έτσι ρε Βαγγέλη. Γλυκούλογος μου αρέσεις. Θα σε προσλάβω για βοηθό μου. Ωραία, ωραία. Τα λες καλύτερα και από μένα, αλήθεια σου λέω. Με έβαλες στον ήλιο και... Δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, πάμε να φάμε τώρα, έτσι. Πάμε για με την παρέα μας. Μπούκα μάσα. Γεια σου Γιαννάκο. Και θα κλείσω ένα πλάνο έτσι με τα πουλιά. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή ήταν η ομαδάρα που είδατε πριν, παιδιά, ναι. Επιμένω να την τραβάω γιατί αυτά κάνανε εκείνο εκεί το θέαμα που είδατε πριν. Μπράβο το ακόμα μία φορά. Πάμε τώρα για την μπούκα μάσα. Γεια χαρά σε όλους. Μπήκαμε και στο χώρο μας λοιπόν. Τα φιλαράκια εδώ, αυτή είναι η παρέα μας. Περιστερόφατσες. Ο Ροχάμης είναι πάντα ο αρχηγός. Γεια σου ρε Ροχάμη! Αρχηγέ! Αρχηγός όλων. Πώς το λέτε την παροιμία ρε, όπου γλέτηκε η γιορτή ή... Όχι, όπου γλέτηκε χαρά, ξέρω θα το κόψεις, γεια σου Νίκο. Θα βάλω μπιπ, θα βάλω μπιπ, δεν πειράζει. Θα αφήσω μόνο το που. Λοιπόν. Γεια μας. Υγεία, πάνω απ' όλα. Από και εγώ μια φορά από την κάμερα μου τη φάσα μου, παιδιά, δεν έχεις κανένα. Από την κάμερα μπανάνη, μη πούμε βίντεο μπανάνη, το μπανάνη. Αφήσε αυτός ο παντουράς, αυτός ο τέτοιος, ο γυναίκας. Την υγειά μας εδώ, την παρέα μας. Στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Τζιφ. Πώς τον πάει, κοίτα πώς τον πάει. Τζιφ έχεις την αδύναμη. Ναι, ναι, ναι. Μένους για κάμερα είναι. Το έχει, μπράβο, ωραίος, μπράβο. Τόσο εδώ είναι γεννημένος. Ναι, εδώ βλέπετε. Έχουμε και από την Μπιερία, από την Κατερίνη. Γεια χαρά, παιδιά! Γεια σας, Παναγιώτη. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, Παναγιώτη. Έγινε, πρόεδρε, ό,τι πεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι τώρα εδώ του κλαμπ. Ως επιτοπλίστων, σχεδόν όλοι. Έχει κοπεί και ο Πικυλίδης εδώ ο Γιώργος. Εντάξει, δικός μας είναι και αυτός. Με τον Χριστάρα εδώ πέρα, το φίλο μας. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Έτσι να δείτε πώς μπορεί να φτιάξει ένα ωραίο γλεντάκι μίνι χωρίς πολλά πράγματα. Κάναμε κάποιες χαβάδες και ερχόμαστε και τρώμε και πίνουμε. Τέλος, το τζάκι εκεί πέρα ψήνει, μια χαρά. Κάπου εδώ σας αφήνω και εγώ να κάτσω να φάω γιατί πάντα μένω νηστικός. Λοιπόν. Πες κι άλλα, Παναγιώτη. Α, ναι, τρώτε εσείς, ναι, εντάξει, εντάξει. Γεια χαρά σε όλους, γιατί ο Ροχάμης δεν αφήνει, το βλέπω, είναι πολύ, πολύ ωρεξάτος. Έτσι λοιπόν κλείνω, γεια σας παιδιά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά για το 2024. Έλα εδώ κάτσε μαρίδες. Ναι, 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 πρέπει και εγώ να φύγω να πάω με τα σπίτι για να κάνω και εγώ Χριστούγεννα, αύριο, σαν άνθρωπος. Ναι, γεια σας.